Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, όπως είπε και ο γραμματέας, η μελέτη και η αποτίμηση της πείρας, της πάρης του εργατικού λαϊκού κινήματος στον τόπο μας, του ρόλου και της συνεισφοράς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η μελέτη μεγάλων ελληνικών γεγονότων του 20ου αιώνα, αλλά και διεθνών εξελίξεων, αποτελεί, ανάμεσα στα άλλα που διαθέτουμε, ένα σημαντικό, πολύ μεγάλο όπλο, δύναμη στον καθημερινό μας αγώνα, πηγή έμπνευσης και γνώσης. Μελετώντας, σύντροφοι, την ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος στον τόπο μας και του ρόλου του κόμματος, που φτάνει, όπως ήδη έχετε καταλάβει, μέχρι την λήξη της δικτατορίας του 1974 και που σημειώνω ήδη έχει ξεκινήσει η μελέτη της 17ετίας 1974-1991, αναδείχνει κάτι που πολύ, που σε εμάς τους κομμουνιστές είναι πολύ γνωστό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κάτω από το βάρος της σοβαρής επικυρότητας που ζούμε και των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων. Ποια είναι αυτή η θέση, αρχής? Ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Όταν λέμε επαναστατική πράξη, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στις συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Όταν δηλαδή τίθεται άμεσα και πρακτικά η ανατροπή του αστικού κράτους, της αστικής πολιτικής εξουσίας, η εργατική εξουσία, η νίκη της εργατικής εξουσίας. Αναφερόμαστε στις απαιτήσεις του καθημερινού αγώνα και του καθημερινού αγώνα για τα οξυμένα προβλήματα του λαού και της νεολαίας, ώστε να οργανώνονται, να συγκεντρώνονται μέσα αλλά και γύρω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως πρωτοπόρες μάζες, να συνοδοιπορούν μαζί μας στους αγώνες, στα κινήματα, να μετασχηματίζονται συνειδήσεις όσο γίνεται περισσότερες σε αντικαπιταλιστικές, κομμουνιστικές. Σίγουρα, στις συνθήκες του καπιταλισμού δεν μπορεί ως κόμμα να κερδίσουμε το σύνολο της εργατικής τάξης ή την πλειοψηφία της, αλλά σημασία έχει να δυναμώνει, να μαζικοποιείται η κομμουνιστική πρωτοπορία, να γινόμαστε πιο ικανοί να καταφέρουμε χτυπήματα στο αστικό πολιτικό σύστημα, να αξιοποιούμε τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις που ζει. Δεν είναι πανίσχυρος ο καπιταλισμός και πολύ περισσότερο δεν είναι αιώνιος. Να αποσπούμε κατακτήσεις, να αποσπώνται κατακτήσεις, έστω και αν αυτές πάντα ήταν και θα είναι κατώτερες από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων όσο διαρκεί ο καπιταλισμός, και γνώσεις μας επίσης θα είναι προσωρινές, γιατί ξέρουμε ότι καραδοκούν οι καπιταλιστές στο σύστημα να τις καταργήσουν, να τις αποδυναμώσουν, να τις πάρουν πίσω. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο, συνειδητά και με αυτοπεποίθηση, η καθημερινή μας πάλι να εμπνέεται, να καθοδηγείται, να κατευθύνεται στη νίκη της εργατικής εξουσίας. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό δείχνει και η ιστορική μας πείρα, πρέπει συνεχώς να δυναμώνει η δουλειά μας και να περνάει σε ένα ανώτερο επίπεδο η συνδυασμένη θεωρητική, ιδεολογική, πολιτική και μαζική μας παρέμβαση, απαλλαγμένη από κάθε πνεύμα κατακαιρματισμού, τοπικισμού, κλαδικισμού, εμπειρισμού. Η πολύπλευρη ενιαία δράση μας βεβαίως πρέπει να έχει αφετηρία την επικαιρότητα, γιατί αυτή συνιστά την καθημερινή αγωνία και ανασφάλεια για τα βάσανα του λαού. Ωστόσο, αυτή είναι αφετηρία, δεν μπορεί να είναι όμως και το τέρμα της δουλειάς μας. Πρέπει να τη βλέπουμε συνδυασμένα με τη διάδοση της ιδεολογίας και του προγράμματός μας, με την πρόοδο της κομματικής οικοδόμησης, με απαιτητικότητα η κάθε κομματική οργάνωση να βλάπτει ολίπλευρα ως το κόμμα στον χώρο της, χωρίς αποσπασματικότητα. Να προσπαθούμε όσο τουλάχιστον εξαρτάται από εμάς. Εννοείται δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς, αλλά όσο εξαρτάται από εμάς, να μην αφήνουμε κανένα κενό ώστε να τρέχει ο αντίπαλος να το καλύπτει με ευκολία. Αξιοποιούμε το μεγάλο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού κομμουνισμού, που μπορεί να κάνει πιο στέρια και πιο βαθιά την πάντα υπάρχουσα σε εμάς επαναστατική αισιοδοξία, μας εφοδιάζει με την ικανότητα της έγκαιρης πρόβλεψης, της αντικειμενικής εκτίμησης της κάθε φάση που
Από τη δική μας όθηση αυτή μπορεί να φτάσει σε ένα απότομο ανέβασμα του επίπεδου της ταξικής πάρης ή και το αντίθετο, να είμαστε προετοιμασμένοι επί το ετοιμοπόλεμοι πάντα, ακόμα κι αν η φάση ανόδου του κινήματος εναλλάσσεται με προσωρινή φάση στασιμότητας προσωρινού πισωγυρίσματος. Να εκτιμάμε πότε δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για πιο ισχυρή αντεπίθωση και στρίβωμα του αντίπαλου. Να μην έχουμε ανυπομονησία, αλλά και να μην πέφτουμε στη ρουτίνα του σιγά σιγά των μειωμένων απαιτήσεων από τον εαυτό μας. Είναι διδάγματα και από την μακρόχρονη ηρωική μας ιστορία. Σήμερα πια, πάνω από 30 χρόνια νίκης της Αντεπανάστασης, δεν αρκεί να μιλάμε για τον σοσιαλισμό. Βεβαίως να μιλάμε και να αναδεικνύουμε την προσφορά του στον 20ο αιώνα. Δεν φτάνει όμως αυτός, γιατί πρέπει να έχουμε και τη γνώση να απαντάμε στα δικαιολογημένα ερωτήματα των απλών ανθρώπων. Γιατί ανακόπηκε η σοσιαλιστική οικοδόμηση, γιατί παραμένει παρόλα αυτά σε επικυρότητα και ρεαλιστικότητα ο νέος κύκλος σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Σήμερα έχουμε νέα όπλα στις επεξεργασίες μας για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη Σοβιετική Ένωση. Έχουμε τους 6 τόμους ιστορίας του κόμματος, του εργατικού κινήματος. Αυτές πρέπει επίσης, όλα αυτά πρέπει να τα συζητάμε προγραμματισμένα, βεβαίως. Απαιτείται χρόνος, με χιλιάδες εργάτες, φτωχές λαϊκές μάζες και με δική μας πρωτοβουλία. Αγαπητοί σύζυγοι και φίλοι ανακεφαλαιώνοντας, εμείς σκεφτόμαστε, μελετάμε την ιστορική μας πείρα και δρούμε από τη σκοπιά της μεθοδολογίας του διαλεκτικού υλισμού. Και με αυτή τη μεθοδολογία επεξεργαστήκαμε και τα 6 δοκίμια της ιστορίας του κόμματος. Είμαστε σε διαρκή πόλεμο με την αστική ιδεολογία και τις παραλλαγές της που εκφράζονται και εκδηλώνονται μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, τον νεολαϊκό, ως είδη ρεφορμισμού και οπορτουνισμού. Είμαστε σε ιδεολογικό και πολιτικό πόλεμο με τις θεωρίες που επιδιώκουν να χειραγωγούν τις εργατικές, λαϊκές, νεανικές συνειδήσεις ότι τάχα και όταν αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν λαϊκά προβλήματα, αυτά να λένε ότι φταίει η Α ή Β πολιτική ηγεσία, γιατί έχει, πώς να πω, τα προσωπικά της χαρακτηριστικά είναι η ιδεολειψία ή θα λυθούν τα προβλήματα από κάποιες χαρισματικές, προοδευτικές προσωπικότητες. Τα έχουμε ζήσει στις εναλλαγές αρκετά χρόνια τώρα. Όλα τα κόμματα σκόπιμα, μελετημένα, με τα μάτια στη χειραγώγηση του λαού, προβάλλουν από προσανατολιστικά διλήμματα. Το μόνο διαχωρισμό που δέχονται είναι ανάμεσα σε αυτό που λέμε συντήρηση και πρόοδος ή τώρα όπως λανσάρεται τα τελευταία χρόνια κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Όλα αυτά ούτως ώστε να εγκλωβίζουν τον λαό, την νεολαία, μέσα σε αποπροσανατολιστικές αντιθέσεις προκειμένου να διαφυλάξουν όλοι τους ένα πράγμα. Το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, να κάνουν τον λαό να πιστέψει ότι ο καπιταλισμός εξανθρωπίζεται και δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική διέξοδος έξω από τον ίδιο τον καπιταλισμό. Εμείς, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες στο ΚΚΕ, δεν μας φλογίζει μόνο το δίκαιο της εργατικής τάξης των άλλων εργαζομένων, αλλά είμαστε εμείς που παλεύουμε για να αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος των λαϊκών μαζών, η κινητήρια δύναμη της ταξικής πάρης. Εμείς συνδέουμε τις οικονομικές και τις πολιτικές εξελίξεις διαλεκτικά, γνωρίζοντας ότι σε αυτή τη σχέση το βασικό ρόλο διαδραματίζει η οικονομία, δηλαδή, τι είναι η οικονομία, δεν είναι κάτι αριθμή και κάτι αφηρημένο. Η οικονομία αφορά ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, ποιος είναι ο σφετεριστής του πλούτου που παράγει ο λαός, που παράγεται από τους ανθρώπους της επιστήμης, από τους ανθρώπους του πολιτισμού. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο σφετεριστής, είναι ο καπιταλιστής και εκμεταλλευόμενος ο λαός. Αυτό είναι η οικονομία. Και από εκεί ξεκινάμε για να δει κανείς ποια είναι η πολιτική της Α, της Β κυβέρνησης, της Α, της Β ηγετικής προσωπικότητας
των αστικών κομμάτων. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 7χρονη δικτατορία της Δευτέρα 1974 αφορούν τα παρακάτω ζητήματα που ίσως και είναι ερωτήματα. Όχι, ίσως μάλλον είναι και ερωτήματα που τα έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Πρώτον, γιατί στην Ελλάδα επιχειρήθηκε και επιβλήθηκε στρατιωτική δικτατορία σε μια περίοδο που οι δύο τελευταίες ευρωπαϊκές δικτατορίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που ήταν όμως από την περίοδο του Μεσοπολέμου, βρίσκονταν στα τελευταία χρόνια. Γιατί το 67 δεν είναι δικτατορία στην Ελλάδα? Δικτατορία σε μια περίοδο που μάλιστα είχε ξεκινήσει η πορεία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η οποία τότε στην πρώτη γραμμή πλάσαρε την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, τη δυτική δημοκρατία όπως έλεγε, ως την πετουσία της δημοκρατίας απέναντι στην εργατική εξουσία, δηλαδή τη δικτατορία του προλεταριάτου. Το ερώτημα, μπορούσε να αποτραπεί η δικτατορία? Ή άλλο ερώτημα, γιατί το κόμμα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, το νεολαϊστικό κίνημα, δεν μπόρεσε την πρώτη στιγμή να προβάλλει υπολογίσιμη αντίσταση, να επιχειρήσει την καταστολή του πραξικοπήματος ή έστω να οργανώσει από τις πρώτες ώρες μαζική αντιδικτατορική αντίσταση? Ποιος ήταν ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, της ΕΟΚ, στο στρατιωτικό πραξικόπημα? Και βεβαίως, να πούμε και να αναδείξουμε, λέμε, ποιος ήταν ο ρόλος του κόμματος και της ΚΝΕ στο αντιδικτατορικό κίνημα και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό το δοκίμιο, πέρα από τις μνήμες που οι μεγαλύτερες γενιές έχουμε, αποδεικνύουν ότι το κόμμα και η ΚΝΕ ήταν η βασική αντιδικτατορική οργάνωση της Λαϊκής Πάρτης. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι στο δοκίμιο που κυκλοφόρησε υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση εκτιμήσεων σε σύγκριση με αυτές που έκανε το κόμμα στα ίδια τα χρόνια της επταετίας. Άλλωστε, όπως ξέρετε, η ιστορία έχει σημασία όταν γράφεται μετά, γιατί τότε μπορείς και μακριά από τα γεγονότα να αποτιμήσεις τις εξελίξεις και να δεις και το τι ακολούθησε μετά τις εξελίξεις. Πού υπάρχουν διαφοροποιήσεις? Στους παράγοντες που οδήγησαν στην δικτατορία στην Ελλάδα. Για το ρόλο του ξένου παράγοντα, για την πολιτική του κόμματος απέναντι στις αστικές πολιτικές δυνάμεις που διαφώνησαν με τη δικτατορία, για την στρατηγική που είχε, η οποία δεν ήταν σωστή, μια στρατηγική που υπήρχε από τα μέσα της δεκαετίας του 30, ένα ζήτημα το οποίο δεν θίγεται για πρώτη φορά, έχει προηγηθεί, έχει κριθεί στα δοκίμια που έχουν προηγηθεί τα 5 από το 1918 στο 1967, υπενθυμίζοντας ότι η στρατηγική του κόμματος άλλαξε ουσιαστικά το 1996 στο 15ο συνέδριο και ολοκληρώθηκε, έγινε πιο ολοκληρωμένη και σωστή στο 19ο συνέδριο το 2013. Προκύπτουν πραγματικά σοβαρά διδάγματα, με επικαιρότητα, τη σημασία που έχει η ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική προετοιμασία του κόμματος να αναδεικνύεται αυτό που λέμε κόμμα παντός καιρού σε όλες τις στιγμές, σε στροφές και καμπές, σε περίοδο αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είτε σε περίοδο κατάργησης, άρσης της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ακόμα στην περίπτωση κατάστασης πολιορκίας, σε συνθήκες δηλαδή υπεριαλιστικού πολέμου, στις οποιασδήποτε συνθήκες που μπορεί και να απαιτούν και απαιτούν ορισμένες από αυτές συνδυασμό της παράνομης και της νόμιμης μαζικής δουλειάς. Προκύπτουν διδάγματα για τη θεμελιακή σημασία της αυτοτέλειας του κόμματος απέναντι στις εμβαστικές και εμβεριαλιστικές αντιθέσεις, σε όλες τις μορφές επίσης πολιτικής συνεργασίας με αστικές δυνάμεις ή δυνάμεις αστικής διαχείρισης, στη θέση αρχών μη συμμετοχής ή στήριξης σε κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού. Για να δούμε λοιπόν από ποια στοιχεία προκύπτουν τα παραπάνω συμπεράσματα και αν θέλετε διαβάζοντας να τα κρίνετε κι εσείς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα βρέθηκε ολόκληρα δυστυχώς ανέτοιμο στις 21 Τετάρτου 1967 να επιχειρήσει άμεση δράση από τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος, καθώς δεν υπήρχε ένα γενικό σχέδιο, έστω γενικό σχέδιο προετοιμασίας,
δεν υπήρχε υποδομή για να ξεκινήσει άμεσα η οργάνωση του αγώνα. Αυτό και το κόμμα μας ειδικά ήταν σοβαρό ζήτημα, γιατί στην Ελλάδα και στο κίνημά της συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες που είχαν κατακτήσει μεγάλη πείρα όλων των μορφών της ταξικής πάλης από την περίοδο του Μεσοπολέμου, την περίοδο 41-44, την περίοδο των Δεκεμβριανών, κατά την τρίχρονη περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 46-49. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των κομμουνιστών και κομμουνιστριών πιάστηκε στο κρεβάτι της. Έτσι, οι πρώτες αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν πολύ κατώτερες των αναγκών και δεν μπόρεσε να δοκιμαστεί αν το μαζικό κίνημα και οι πιο πρωτοπόρες ριζοσπαστικές δυνάμεις θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επιβολή της Χούντας, που στο ξεκίνημά της είχε από τις διαταγές της 4.000 στρατιωτικές δυνάμεις στην Αττική, δηλαδή δεν είχε ξεκινήσει με πανελλαδικό χαρακτήρα και με πανελλαδική κινητοποίηση. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βέβαια, δεν ήταν καθόλου εύκολο να καλύψει μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα το μεγάλο μακροχρόνιο κενό της μη αυτοτελούς ύπαρξης και δράσης τους, έστω και παράνομης, καθώς το 1958 η τότε καθοδήγηση, όπως είναι γνωστό, διέπραξε το θεμελιακό λάθος της διάλυσης των παράνομων κομματικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση, καθορίζονταν ότι οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες όφυλαν να περάσουν στο κόμμα της ΕΔΑ. Η απόφαση, εκτός των άλλων, οδήγησε στην έλλειψη κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης, στη διακοπή της διαδικασίας κομματικής ανανέωσης, στη διαδοχή των γενναιών. Ανάλογο ήταν και το πρόβλημα με την ΚΝΕ, που ύπαρξη και λειτουργία της είχε καταργηθεί ακόμα από τα χρόνια της κατοχής, με την απόφαση ίδρυσης της οπωσδήποτε ηρωικής ΕΠΟΝ το Φλεβάρι του 1943. Βεβαίως, το εξαιρετικά θετικό ήταν ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην 11η Ολομέλεια, λίγες μόνο μέρες μετά τις 21 Απριλίου του 1967, μετά δηλαδή την επιβολή της Χούντας, αποφάσισε καθαρά και αποφάσισε να συγκροτήσει αυτοτελείς παράνομες κομματικές οργανώσεις στην Ελλάδα και καθοδηγητικά όργανα και να αναλάβει τη δική του ευθύνη στην οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα. Αποφασιστικό γεγονός αναδείχθηκε και η 12η Ολομέλεια, Ευρύελη Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, όπου η Κεντρική Επιτροπή απαλλάχθηκε την ακραία οπορτουνιστική ομάδα. Δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν σε αυτήν την Ολομέλεια, ούτε και στην πορεία, να μπει πιο βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως λέγεται, αφού το βαθύτερο πρόβλημα του κόμματος ήταν η λαθεμένη στρατηγική του, βεβαίως ανάλογη με αυτήν που είχε επικρατήσει και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Θετικό επίσης ήταν ότι στη 13η Ολομέλεια του 68 η Κεντρική Επιτροπή επικύρωσε την ίδρυση της ΚΝΕ, που και αυτή, όπως είπαμε, είχε πάψει να βγάλει. Ανεξάρτητα από τη στρατηγική του, το ΚΚΕ αποδείχθηκε η πιο μαζική, η πιο σημαντική πρωτοπόρα δύναμη οργάνωσης του αντιδικτατορικού αγώνα και αναδείχθηκαν οι νεότεροι για εκείνη την περίοδο αλίγηση της ταξικής πάλης. Το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που έλεγε καθαρά και απερίφραστα, παίρνοντας μέτρα, αυτά που μπορούσε, στέλνοντας στην Ελλάδα μάλιστα παράνομα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, ότι η Χούντα πρέπει να πέσει ως αποτέλεσμα όλων των μορφών και των πιο δυναμικών μορφών της λαϊκής πάλης, ως και της ένοπλης, ώστε με την ανατροπή της να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις εξέλιξης του αγώνα και του συσχετισμού δυνάμεων στη συνέχεια. Αναδείχθηκε ο ρόλος του κόμματος και της ΚΝΕ στον φοιτητικό, εργατικό, λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, όπου το κόμμα, η ΚΝΕ, πριν απ' όλα, έπαιξε ουσιαστικό καθοδηγητικό ρόλο, μαζί βέβαια με άλλες δυνάμεις, και το κόμμα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκέντρωση εργατικών λαϊκών δυνάμεων έξω το χώρο του Πολυτεχνείου, έτσι που ο φοιτητικός ξεσηκωμός εξελίχθηκε σε εργατικό λαϊκό. Τα συμπεράσματα βεβαίως για εκείνη την περίοδο δεν μπορεί να αποστασιοποιηθούν από ένα βασικό ζήτημα, ότι πάλι γινόταν σε συνθήκες παρανομίας, όπου η κομματική λειτουργία δεν έχει σχέση σε συνθήκες παρανομίας με αυτό που γνωρίζουμε από το 1974 και μετά, η καθετοποίηση της καθοδήγησης δύσκολη, η άμεση ενημέρωση και επικοινωνία επίσης, ακόμα και η μέγιστη δυνατή συλλογικότητα είχε τις δυσκολίες,
χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι αυτή πρέπει να κατεργείται, πρέπει να προωθείται όσο γίνεται στις οποιασδήποτε συνθήκες. Η κατεύθυνση του κόμματος ήταν η οργάνωση της πάλης στους τόπους δουλειάς, στις πόλεις και την Ήπεθρο, γύρω από τα άμεσα προβλήματα, ώστε να επιχειρηθεί να συνδεθεί και με την πάλη για την εκδοτορία. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση αυτό, όπως αποδείχθηκε. Συνέβαλε με τη διάδοση προπαγανδιστικού υλικού με συνθήματα. Από τα πιο σημαντικά ήταν η έκδοση του παράνομου ριζοσπάστη του οδηγητή της ΚΝΕ, η αξιοποίηση της φωνής της αλήθειας, ενώ ξεκίνησε βασανιστικά η κομματική οικοδόμηση. Και όπως είπα, το χώρο έστειλε και τα στελέχη του, μέλη του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, τα περισσότερα τα οποία μάλιστα πιάστηκαν, φυλακίστηκαν, για να βάλουν τις βάσεις της οργάνωσης των αυτοτελών οργανώσεων του κόμματος στην Ελλάδα. Και ήταν η στάση των άλλων κομμάτων απέναντι στη δικτατορία. Τα άλλα κόμματα που συμμετείχαν στην Πρωτοδικτατορική Βουλή έβλεπαν την ανατροπή της Χούντας ως μια διαδικασία εναλλαγής από τα πάνω και κυρίως με τη βοήθεια του ξένου παράγοντα. Έτρεμαν τον οργανωμένο λαϊκό παράγοντα ότι θα επέβαλε να προχωρήσουν τα πράγματα μετά τη λήξη της θητείας της Χούντας πιο πέρα, πιο ριζοσπαστικά από ό,τι μπορούσε να ανοιχθεί η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα συμφέροντα των καπιταλιστών, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορεί να φαίνονται μεμονωμένα, αλλά θα καταλάβετε είναι χαρακτηριστικά. Κατά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, οι δύο τότε ηγέτες των μεγαλύτερων κομμάτων, τη ΣΕΡΕ, τη διαδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία και τη Ένωση Κέντρου, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο Γιώργος Μαύρος, μόνο την ίδια μέρα της καταστολής δήλωσαν κάποια συμπαράσταση, όμως ξεκαθάρισαν ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου ήταν άκρως αρνητικά και υπόπτου προέλευσης που δεν ταιριάζουν με τη δημοκρατία. Το ψωμί παιδί ελευθερία. Και βεβαίως ενώσαν και το έξω των ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Το οπορτουνιστικό αυτό αποκαλούμενο ΚΚΕ εσωτερικού, στην πλειοψηφία των στελεχών του, ευελπιστούσε ότι μέσα από την διαδικασία που εξάγγειλε η Χούντα για την ψευτοφιλελευθεροποίηση, που την εξάγγειλε κυρίως από το 1972-1973, ότι θα μπορούσε να περάσουμε ξανά στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς τον πρωταγωνιστικό εξηγητικό ρόλο του εργατικού λαϊκού παράγοντα. Το ΠΑΚ, που μετέπειτα εξελίχθηκε σε ΠΑΣΟΚ, δεν συνέβαλε σε ουσιαστικές αξιοσημείωστες δραστηριότητες μέσα στην Ελλάδα, κάποιες συμβολικές. Κυρίως η παρουσία του ήταν στο εξωτερικό, με την αμέριστη μάλιστα βοήθεια της Σοσιαλδημοκρατίας, ιδιαίτερα της Σουηδικής, εξαπέλυε εκ του ασφαλούς πυροτεχνήματα περί ένοπλου αγώνα. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε, ορισμένα φοιτητικά στελέχη του είχαν σημαντική δράση στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και στις συντονιστικές επιτροπές. Τα αστικά κόμματα και ο οπορτουνισμός, καταδικάζοντας τη Χούντα, άρπαξαν την ευκαιρία να εξυμνήσουν την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και την αστική νομιμότητα. Ιδεολόγοι, αστεί, οπορτουνιστές, ρεφαρμιστές και μέχρι σήμερα προσπαθούν να πείσουν τις νεότερες γενιάς ότι η προσωρινή κατάργηση της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι μια παρέκκληση που δεν έχει σχέση με τις αρχές της αστικής δημοκρατίας, του αστικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, έχει το θράσος να μιλά εδώ και χρόνια για άφρονες αξιωματικούς και τυχοδιώκτες, προκειμένου να δώσει το αστικό πολιτικό σύστημα και τον καπιταλισμό. Η σοσιαλδημοκρατία και ο οπορτουνισμός χρησιμοποιούν τη δικτατορία για να προδώσουν αποκλειστικά ευθύνη στον ένα στυλοβάτη του αστικού πολιτικού συστήματος, τη δεξιά ή την επάνωτη δεξιά, όπως έλεγα, την ακροδεξιά, κρύβοντας την πραγματική φύση του καπιταλισμού, αλλά και την ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας στο πρώτο παγκόσμιο εμπεριαλιστικό πόλεμο, το Μεσοπόλεμο και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το κόμμα βεβαίως έβλεπε τις συμβαστικές αντιθέσεις, όμως στα πλαίσια της στρατηγικής του και της μη αντικειμενικής εκτίμησης για το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού, ενέτασε αυτές τις αντιθέσεις στο δίπολο επιλογής δεξιά-αντιδεξιά συντήρηση-πρόοδος. Ποια είναι η αλήθεια για την επιβολή της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας? Αυτή γεννήθηκε και προκλήθηκε και
προωθήθηκε, ας το πω έτσι, από την κρίση που διαπερνούσε το αστικό πολιτικό σύστημα, που είχε εξελιχθεί σε παροχημένο και αναχρονιστικό, πιο το αιματοβαμμένο τρομοκρατικό αντικομμουνιστικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα μετά το Δεκέμβριο του 1944, ως και τη λήξη του τρίχρονου εμφύλιου ταξικού πολέμου του 1949 και διατηρήθηκε βεβαίως και σε όλη τη δεκαετία του 50 και 60. Πάντα με τη συνένεση τόσο των δεξιών όσο και των κεντρών κομμάτων, για να χρησιμοποιήσουν μια ορολογία που τότε ήταν της μόδας. Μα και σήμερα είναι. Δύο θεμελιακά στοιχεία είχε αυτό το σύστημα που το είχε κάνει παροχημένο. Ήταν παροχημένο σε σχέση με τις ανάγκες της μεταπολεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και μάλιστα κατά τη διάρκεια της πορείας ένταξης στην ΕΟΚ, που αυτοπροβάλλονταν ως το υπόδειγμα της αστικής δημοκρατίας. Το στοιχείο του ήταν το άγριο αιματερό μεταφυλιακό καθεστώς και το άλλο ήταν ο ρόλος του θρόνου ως κέντρο εξουσίας δίπλα και πάνω από την αστική εκτελεστική εξουσία, που εκτός των άλλων δεν διευκόλυναν την ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κατά τη δεκαετία λοιπόν του 60, η ανάγκη των αστικών εξυγχρονισμών ορίμαζε και στους κόλπους της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου, αντιδρούσε όμως στεναρά το παλάτι. Αντιπαραθέσεις εκδηλώνονταν και στο εσωτερικό των αστικών κομμάτων, ανάμεσα σε τμήματά τους. Ένα τμήμα τους διέβλεπε την ανάγκη των αστικών εξυγχρονισμών και υπήρχαν όμως και εκείνα που εκδήλωναν αμυντικά τα ανακλαστικά, φοβούμενοι την αλλίωση του χαρακτήρα των κομμάτων τους ή από άγνοια των σύγχρονων αναγκών της αστικής διαχείρισης. Είχαν αντανάκλαση και μέσα στο αστικό πολιτικό σύστημα και στις γραμμές της αστικής τάξης και στις ένοπλες δυνάμεις και οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, ανάμεσα παραδείγματος χάρη στην ΕΟΚ και τις ΗΠΑ. Αντιθέσεις που είχαν προκύψει στο ζήτημα του Κυπριακού, που ήταν αναπόφευκτο δεμένο με την ελληνική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα όταν η ελληνοκυπριακή αστική τάξη επέλεξε τη λύση του ανεξάρτητου κράτους και όχι την ένωση με την Ελλάδα. Στις συνθήκες ενδοαστικών και ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων άρχισαν προβληματισμοί στην αστική τάξη και σημειώστηκε στα κόμματά της για την επιβολή δικτατορίας. Και μέσα στα κόμματα γινόταν τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες σκέψεις βέβαια και στις ένοπλες δυνάμεις. Και οι κύκλοι του Παντιλατιού και το ίδιο το παλάτι προβληματίζονταν. Ποια ήταν η διαφορά τους? Έλεγαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 52 του Ελληνικού Συντάγματος, όπου πρόβλεπε εκτροπή με παρέμβαση όμως του θρόνου. Ο θρόνος δηλαδή να διαλύσει τη Βουλή, ο θρόνος μάλιστα ως και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ συμφωνούσαν ότι αν υπήρξε μια εκτροπή μπορούσε να γίνει έτσι, όχι δηλαδή όπως την έκαναν οι συνταγματάρχες, χωρίς τον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρόνου. Είχαν αναπτυχθεί δύο ομάδες στρατηγών και συνταγματαρχών. Μια των στρατηγών, μια των συνταγματαρχών, που απεργάζονταν σχέδιο πραξικοπήματος χωρίς να συνεννοηθούν πρώτα με τον βασιλιά και πρόλαβαν οι τελευταίοι να δράσουν, δηλαδή συνταγματάρχοι. Αποτέλεσμα λοιπόν της πολιτικής κρίσης του αστικού πολιτικού συστήματος ήταν η επιβολή του στρατιωτικού πραξικοπήματος των συνταγματαρχών για 7 χρόνια. Ποιος ήταν ο ρόλος του εξωτερικού παράγοντα? Τόσο ο Βρετανικός όσο και ο Βορειοαμερικανικός παράγοντας έπαιξαν ενεργό ρόλο, ήταν ένοχη συμμονική με την αστική τάξη, στη διαμόρφωση της αιματηρής δολοφονικής καταστατικής στρατηγικής στην Ελλάδα, στο στήσιμο του αιματοβαμμένου αστικού κράτους, των μηχανισμών του παρακράτους που μάλιστα τους ενσωμάτωσαν στο ίδιο το κράτος και στην ανάδειξη του θρόνου σε θύλακα εξουσίας πάνω και δίπλα στην αστική κυβέρνηση ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπαμε. Στην πορεία όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταλάβαιναν ας πούμε στους κόλπους, στους ηγετικούς κόλπους ή στα διάφορα τμήματα της ηγεσίας, γινόταν αντιληπτό ότι χρειάζονται αστικοί εξυγχρονισμοί στην Ελλάδα, ώστε το αστικό πολιτικό σύστημα να αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και κατά των συνεργαστικών κρατών και της ΕΡΤ. Αυτό ήταν το κύριο ενδιαφέρον τους. Αυτές οι επιλογές βεβαίως δεν ήταν μόνο αμερικάνικες, υπηρετούσαν και τα συμφέροντα της ελληνικής εθνικής τάξης. Επομένως, η ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα δυνάμωσε την τάση της εθνικής τάξης, ιδιαίτερα σε μια μεγάλη μερίδα της, να ακολουθεί από τη μια μεριά να θέλει να συνεχίσει την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Απ' την άλλη όμως να έχει και μια δική της σχετική αυτονομία, μια τάση που την έδειξαν παντού οι αστικές τάξεις των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών. Τα ευρωπαϊκά αστικά κράτη ήθελαν τη σχετική τους αυτονομία σε σχέση με την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταστήσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος τις δικές τους βάσεις, διεκδικούσαν τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη, πράγμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, να αποτελούν ένα δικό τους υπεριαλιστικό κέντρο. Ένα τμήμα της ελληνικής αστικής τάξης ήταν περισσότερο συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα άλλο με την ΕΟΚ. Παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα της αστικής τάξης ήθελε περισσότερα ανταλλάγματα για την εγκατάσταση αμερικανονατοϊκών βάσεων, για τη μη αποθήκευση πυρηνικών, ενώ είχε ανάγκη από την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν ισχύει λοιπόν ότι η ελληνική αστική τάξη σε σύγκριση με άλλες αστικές τάξεις ήταν υποτελή στο ξένο παράγοντα. Κινήθηκε στην ίδια γενική γραμμή όπως κάθε αστική τάξη στις συνθήκες της ανισότιμης και ανισόμετρης αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό. Αλλά τις θέσεις υπήρχαν και μέσα στην ίδια τη Χούντα. Ενώ το σύνθημα της ηγεσίας της ήταν η αναγέννηση του συστήματος, η εξυγίανση, είχαν διαφορές μεταξύ τους πόσο χρόνο θα διατηρηθεί η Χούντα, αν η κυβέρνηση θα ήταν αμιγώς στρατιωτική ή αμιγώς πολιτική, ή κυρίως πολιτική, για να το πω καλύτερα. Είχαν στόχο την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, βεβαίως, με ανοιχτή κρατική αντικομουνιστική παρέμβαση και με κάποια παρέμβαση των ενόπλων δυνάμεων, φαίνεται ότι επιδίωκαν την κατάργηση, τον περιορισμό των εξουσιών του θρόνου και κυρίως θέλανε ακόμα πιο έντονη καταστολή και αντικομουνισμό, γιατί κατά τη γνώμη τους είχε χαλαρώσει ο αντικομουνισμός και η καταστολή μετά την ανάδοξη, μετά την ανάδοξη της Ένωσης Κέντρων στην κυβέρνηση. Λαθεμένος επίσης ήταν ο χαρακτηρισμός για τη Χούντα ως φασιστική ή νεοφασιστική, καθώς ο φασισμός δεν ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με την κατάργηση του αστικού κοινοβουλευτισμού. Είναι ένα στοιχείο του. Αλλά και δεν είναι μόνο στοιχείο του φασισμού. Άλλωστε και στο Σύνταγμα του Ελληνικού προβλέπονται. Βεβαίως, η δικτατορία πρόβαλε φασίζουσες απόψεις. Αλλά δεν ήταν φασισμός ο τυπικός, ο χαρακτηριστικός από πλευράς ιδεολογίας και ορισμένες πρακτικές που γνωρίσαμε στα χρόνια του Χίτλερ. Ακόμα και η δικτατορική βία δεν ξεπερνούσε τη βία του Μεσοπολέμου και την περίοδο Δεκέμβρη 1944-1946-1949. Ο γερμανικός ναζισμός και ο ιταλικός φασισμός αναδείχθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες κατά την επαναστατική άνοδο του κινήματος, τη νίκη του πρώτου εργατικού κράτους μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, την ήττα της γερμανικής αστικής τάξης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που αδικήθηκε από την υπεριαλιστική διανομή. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική της δικτατορίας? Είναι πασίγνωστη, η εσωτερική, συγγνώμη, μαζική καταστολή, εξορίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια, διάλυση όλων των οργανώσεων, των κομμάτων, δεκάδες δολοφονίες, αλλά ταυτόχρονα και ό,τι κάνει κάθε αστική, ας πούμε, διαχείριση, η προσπάθεια προσεκτενισμού τμήματων του λαού. Στην πορεία η Χούντα ακολούθησε την πολιτική της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης, διακηρύσσοντας ότι θα κάνει εκλογές χωρίς ημερομηνία, αναδεικνύοντας ως πρωθυπουργό τον πολιτικό Μαρκεζίνη, καταργώντας το θεσμό της Βασιλείας. Τα αστικά κόμματα καταδίκασαν τη φιλελευθεροποίηση, όχι γιατί ήταν έξω από τη δική τους λογική, αλλά την είδαν ως μια ευκαιρία για την αποκατάσταση της μεγάλης πολιτικής φθοράς που είχαν υποστεί. Αλλά στελέχη του λεγόμενου ΚΚΕ εσωτερικού, του γνωστού οπορτουνιστικού φορέα, αποδέχτηκαν
τη λεγόμενη φιλελευθερωποίηση ως μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον κοινοβουλευτισμό. Ποια ήταν η οικονομική και κοινωνική πολιτική της Χούντας και γιατί λέγω ότι η Χούντα με το μαστίγιο και το μαχαίρι προσπάθησε να διαμορφώσει πώς να πω, και μια πολιτική προς επενισμού λαϊκών μαζών. Καταρχήν η δικτατορία χρησιμοποίησε τα οικονομικά όργανα και τα εργαλεία του αστικού κράτους τις δεκαετίες 50 και 60. Συνέχισε δηλαδή την ίδια οικονομική πολιτική βασικά με στόχο την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου. Επέλεξε την τακτική σε ορισμένες περιπτώσεις αστικού εξυγχρονισμού έρνοντας περιορισμούς που υπήρχαν στη διακίνηση του κεφαλαίου. Έδωσε βάρος σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, την πετροχημική, την ναυτιλία, την ναυτιλική βιομηχανία, τις κατασκευές, τον τουρισμό, δηλαδή σε τομείς που στην Ελλάδα εξασφάλιζαν κέρδη για το κεφάλαιο και συμμετοχή στις διεθνείς αγορές. Ανάμεσα στα άλλα προώθησε την αλλαγή χρήσης γης, δασών και δασικών εκτάσεων. Σκεφτείτε δηλαδή τι ρόλο έπαιξε η δικτατορία σε αυτό το γεγονός, με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανιστούν οι κατασκευαστικοί όμιλοι. Διευκόλυνε τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Πήρε ταυτόχρονα μέτρα για την άρση κάποιων θετικών νόμων που υπήρχε για την εργασιακή πρόληψη και την εργασιακή ευελιξία. Θέσπισε κίνητρα για το ελληνικό κεφάλαιο και το ξένο. Ό,τι ζητούσαν οι εφοπλιστές τους το έδωσε. Φοροαπαλλαγές, άλλωστε εδώ το κάνουν όλες τις κυβερνήσεις, που τις πήραν δίνοντας την υπόσχεση ότι θα εντάξουν τα πλοία τους στο ελληνικό νιολόγιο. Ευνόησε την εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Χρηματοδότησε επιχειρήσεις για βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής, όπως και της συνατροφίας. Μια έρευνα δείχνει ότι ενώ τα καπιταλιστικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 80%, οι μισθοί αυξήθηκαν κοντά στο 46%. Προχώρησε σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, αυτό που λέμε προσωτερισμός, η Χούντα τι έκανε. Το 1968 προχώρησε σε διαγραφή χρεών, των αγροτικών χρεών, που βεβαίως τα αξιοποίησαν οι μεγαλοαγρότες που δεν τα είχαν πληρώσει, ενώ οι βιοπαλιστές αγρότες από φόβο τα είχαν πληρώσει περισσότερο και δεν τους ωφέλησε αυτή η διαγραφή χρεών. Πήρε μέτρα αύξηση στον κατώτατο μισθό και φοιτητικά δάνεια. Επίσης, μέτρα οικιστικής ανάπτυξης, με ανοιχτή δήλωση ότι τα μέτρα για την οικιστική ανάπτυξη δίνονται για να προληφθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Επίσημη δήλωση του Παπαδόπουλου στο Περιστέρι, όταν παρέδιδε εργατικές κατοικίες. Θέσπισε τον ΟΑΕΔ, επέβαλε την υποχρέωση εργοδοτών να παίρνουν υπαλλήλους από γραφεία ευρέσεως εργασίας, αποφάσισε την κάλυψη ελλειμμάτων των τομέων κοινωνικής ασφάλισης, μέτρα επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ. Ελύσονταν δηλαδή η Χούντα, ξέροντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού την αποστρέφονταν. Αυτά μέχρι το 1973 και όταν ξέσπασε η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και πέρασε και στην Ελλάδα, τότε επιτέθηκε με πολιτική λιτότητα. Η δικτατορία συνέχισε επίσης την πολιτική των κυβερνήσεων και στην εξωτερική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, πριν το 67, με τη στενή συνεργασία με τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή, την ΕΟΚ. Είναι μύθος ότι η ΕΟΚ διέκοψε τις σχέσεις με την Ελλάδα. Απέναντι στη δικτατορία, η αντιδράση των περισσότερων καπιταλιστικών κρατών και της ΕΟΚ ήταν περισσότερο συμβολικές. Πιο επικριτικά ήταν τα σκανδιναβικά κράτη, που όμως αυτά τότε δεν ήταν μέλος ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της ΕΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν τη Χούντα σύμμαχό τους, το ΝΑΤΟ, στην περιοχή και κατά των σοσιαλιστικών κρατών. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν τους κόστιζε και τίποτα να διακηρύσουν τη δημοκρατία και να εύχονται την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η δικτατορία ήθελε να συνεχίσει το άνοιγμα που είχαν κάνει οι κυβερνήσεις πρώτου 67 στα αραβικά και αφρικανικά κράτη. Αυτό την έφερνε όμως τη δικτατορία σε μια ορισμένη αντίθεση με το Ισραήλ, σε μεγάλη μάλλον αντίθεση. Έτσι εμφανίζονταν διαφοροποιήσεις, όχι όμως κάθετες και βαθιές με την πολιτική των ΗΠΑ που το ΗΠΑ στήριξε φανατικά το Ισραήλ όπως και σήμερα. Αυτό απ' την άλλη ωφελούσε και τις ΗΠΑ οι διαφοροποιήσεις της Χούντας,
ώστε τα αραβικά κράτη και τα αφρικανικά να μην βλέπουν μονόπλευρα τη σχέση τους και την αξιοποίηση της αλληλεγγύης που έδειχνε η Σοβιετική Ένωση. Η Χούντα, παρά τον αντικομμουνισμό και τον αντισοσιαλισμό της, ήθελε να διευρύνει τις σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες οικονομικές. Και αυτό επίσης είπα, ενώ φαινομενικά μπορεί θα έπρεπε να τις ενοχλεί, στην πραγματικότητα δεν τις ενοχλούσε, άλλωστε αυτό το είχαν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσε μια πολιτική ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τα σοσιαλιστικά κράτη με στόχο την ιδεολογική διάβαση. Η δικτατορία, ακολουθώντας τη ΣΥΠΑ, μάλιστα, αναγνώρισε την Κίνα και την Αλβανία που δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. Και ήταν η στάση των σοσιαλιστικών κρατών της ΕΕ. Δοσμένη και δυνατή αναδείχθηκε η αλληλεγγύη στους διοκόμενους, η διεθνής καταγγελία των εγκλημάτων και της πολιτικής της δικτατορίας. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν οι εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις σε χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης, εξαιτίας, κυρίως συνεχίστηκαν εξαιτίας της προετοιμαζόμενης εκείνη την περίοδο ευρωπαϊκής διάσκεψης για την ειρήνη και η ασφάλεια, που το την έχετε ακούσει η διάσκεψη του Ελσίνκη, όπου οι κανονισμοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα κράτος. Παραδείγματος χάρη είχαν προσκληθεί και οι δικτατορικές κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η Χούντα, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, κατανοούσε την ανάγκη για εμπορικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση ιδιαίτερα, γιατί έκανε εξαγωγή μεσογειακών προϊόντων και αγόραζε τρακτέρ και εργαλειομηχανές με τη μέθοδο του Νταβίκ και τις έρχονταν πολύ πιο φθηνά από ό,τι με τα καπιταλιστικά κάρτα. Βεβαίως, η αντίληψη της ΕΕ ήταν ότι η κρατική πολιτική, οι κρατικές σχέσεις δηλαδή, δεν πρέπει να καθορίζονται από τη μορφή που παίρνει η πολιτική εξουσία στο εσωτερικό. Υποτιμήθηκε ή δεν εκτιμήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα άλλα καπιταλιστικά κράτη έβλεπαν τις σχέσεις με τα σοσιαλιστικά ως μέσο διάβασης. Η Σοβιετική Ένωση και γενικότερα τα κράτη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης ερμήνευαν τότε λαθεμένα την ανάπτυξη των σχέσεων με τα καπιταλιστικά κράτη, τα ερμήνευαν δηλαδή την αποδοχή των σχέσεων των καπιταλιστικών κρατών με τη Σοβιετική Ένωση ως απόδειξη της μεγάλης δύναμης του σοσιαλισμού, εκτιμώντας λαθεμένα ότι ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν σε βάρος του υπεριαλισμού. Δεν ήταν. Για το Κυπριακό, η Χούντα αξιοποίησε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης του 1966 για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αρχικά, και ως αντάλλαγμα ήθελε να παραχωρήσει στην Τουρκία τη βάση στη Δεκέλεια. Επίσης, να συμμετέχουν οι Τουρκοκύπροι στη διοίκηση της Κύπρου και να αποκλειστεί η Κύπρος. Η δικτατορία, μάλιστα, σκέφτονταν να κάνει ακόμα να παραχωρήσει περισσότερα εδαφικά ανταλλάγματα στην Τουρκία, προκειμένου η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Μέσα στις γραμμές της υπήρχαν διαφωνίες. Υπήρχε ένα τμήμα που ήταν επιδίωκε μια πιο ήπια τακτική στο Κυπριακό, παίρνοντας υπόψη στο κάτω-κάτω ότι η αστική τάξη της Κύπρου ήθελε ανεξάρτητο κράτος, και η άλλη μερίδα ήταν πιο δυναμική, όπως ήταν ο Ιωαννίδης, που οργάνωσε το πραξικόπημα στην Κύπρο μετά την ανατροπή του Παπαδόπουλου, που οδήγησε και στη διχοτόμησή της. Έδωσε προσχήματα και μόνο προσχήματα στην Τουρκία. Και ας πάμε σε ένα επίσης σημαντικό ζήτημα. Τι ήταν το Πολυτεχνείο? Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου κατέληξε με την ήττα των εξεγερμένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Δεν ήταν δυνατόν όμως να θεωρηθεί, και ούτε τη θεωρούμε. Δεν τη θεωρήσαμε και δεν τη θεωρούμε μάλλον, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως επαναστατική εξέγερση για την ανατροπή της δικτατορίας. Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούσε να οδηγήσει δηλαδή στην ανατροπή της δικτατορίας, αυτός ήταν ο συσχετισμός, να οδηγήσει μάλιστα στην ανατροπή της εξουσίας της αστικής τάξης, όπως κάποιοι σήμερα υποστηρίζουν. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν εκτιμάμε ότι ο αγώνας του Πολυτεχνείου ήταν ένας αγώνας ήττας, ιτήθηκε. Δεν καταγράφεται έτσι, γιατί ως φοιτητικός εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός συνέβαλε στην επιτάχυση της πτώσης της Χούντας, σε συνδυασμό βεβαίως με το πραξικόπημα στην Κύπρο. Δεν κάνουμε λόγο για εξέγερση, γιατί αυτή απαιτούσε η εξέγερση, απαιτεί προγραμματισμένη ενέργεια
με το ξεχασμένο πολιτικό πλαίσιο, αλλά στο Πολυτεχνείο τη συγκεκριμένη στιγμή δεν πρόκειψε από κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό προετοιμασίας από μια πολιτική αντιστασία και οργάνωση, ήταν από περισσότερες. Άρα η κατάληψη ξεκίνησε με κυρίαρχο στοιχείο το αυθόρμητο. Βεβαίως, το αυθόρμητο συνιστά τον επαρκές συνειδητό. Δεν χωρίζεται με συνικά τύχη από το συνειδητό πολιτικοποιημένο, εργατικό, λαϊκό, νεοριστικό κίνημα. Με την έννοια, υπήρχε το αυθόρμητο στοιχείο, αλλά δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός που ξεκίνησε από το πουθενά και από το κενό. Είχαν προηγηθεί αγωνιστικά φοιτητικά επεισόδια, καταλήψεις στα πανεπιστήμια, στα οποία ουσιαστικό ρόλο, ιδιαίτερα στην κατάληψη της νομικής, διαδραμάτισε η ΕΝΤΕΦΕ που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚΝΕ. Οι πάλι κατά της δικτατορίας, ιδιαίτερο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου και με τον καθοδηγητικό ρόλο που έπαιξε το κόμμα και η ΚΝΕ, συνέβαλε στην προβολή και ευρύτερη εκτίμηση εναντίωση με τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, που βέβαια στην πορεία το αξιοποίησε το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια το έκανε παράγοντα ενσωμάτωσης, θέμα που αφορά ιδιαίτερα την περίοδο 1974-1985. Όπως γνωρίζετε, η Χούντα παρέδωσε τη σκυτάλη στα αστικά κόμματα, καθώς πια δεν μπορούσε να μείνει και να σταθεί. Και οπωσδήποτε έγινε με ένα τέτοιο τρόπο, να μην μπορεί με συμφωνημένο χαρακτήρα να μην δημιουργηθούν διαδικασίες και πιο συγκεκριμένες παρέμβασης του λαϊκού κινήματος. Το κόμμα ήταν πανέτοιμο όμως για την de facto νομιμοποίησή του. Δεν είναι σωστό ότι του χαρίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή νομιμοποιήθηκε. Το κόμμα έχει αποφασίσει και χωρίς να νομιμοποιηθεί θα κατακτούσε, θα έκανε στην Ελλάδα αυτοτελή ανοιχτή πολιτική παρουσία και δεν είχε σκοπό να συνεχίσει δράση στην Ελλάδα παράνομη και χωρίς να γνωριστεί. Φαίνεται αυτό τώρα το ήξερε ο αστικός πολιτικός κόσμος και σου λέει ας το νομιμοποιήσουμε. Βεβαίως, αν η Χούντα είχε ανατραπεί από λαϊκή εξέγερση, όπως ήδη είχαμε πει, θα είχε φέρει το εργατικό λαϊκό κίνημα σε καλύτερη θέση το 1974. Θα σας συνιστούσα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, να μην μείνετε σε αυτά που αποσπασματικά και ελλειπτικά ανέφερα από αυτό το βήμα. Να αγοράσετε τον τόμο, δεν είναι ανάγκη να διαβάσετε μόνο ρούφι, από την αρχή στο τέλος, μπορεί να διαβάσετε και κομματιστά, κατά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Δεν είναι και ούτε να γίνει αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι έχει σημαντικά πράγματα, έχει επίσης υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα. Λέω ότι γραμματικά δεν υπάρχουν στον τόμο. Παραδείγματος χάρη γεγονότα που έπαιξαν το ρόλο τους και μας δίνουν μάλιστα και σοβαρά συμπεράσματα για το τι σημαίνει επαναστατική στρατηγική, τι σημαίνει πρόγραμμα Κομμουνιστικού Κόμματος. Ποια είναι αυτά. Ο Γαλλικός Μάης του 68. Η νίκη της Λαϊκής Ενότητας με τον Σαλβαντόρ Αλιέντε στη Χιλή, αλλά και η ανατροπή της με τις στρατιωτικές δυνάμεις υπό τον κύριο ΣΕΠ. Τα γεγονότα στην Τσεχοσλοβακία του 68, που δείχνουν, επιβεβαιώνουν αυτό που το κόμμα μας πώς να πω, έβαλε σαν ερώτημα και έδωσε απάντηση ότι η νίκη της αντιπανάστασης δεν ταυτίζεται με την Περεστρόικα, ήταν το τελευταίο όχι με Περεστρόικα. Η διαδικασία της αντιπανάστασης είχε ξεκινήσει πιο πριν στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δοκίμιο επίσης περιλαμβάνει και το ζήτημα της συνευθύνης του ΚΚΕ και του ΚΚΣΕ όσον αφορά την υπόθεση του Νίκου Ζαχαριάδη, που γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκε στην αυτοκτονία εξαιτίας της μη ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματός του να αποκατασταθεί από τη συγκοφαντική κατηγορία ότι ήταν εχθρός του κόμματος. Υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά τη 17η ομοιολομέλεια, στην οποία έγινε η αντικατάσταση του Κώστα Πολυγιάννη από τον Χαρίλο Φλωράκη, η 18η ομοιολομέλεια, όπου έγινε επεξεργασία των θέσεων του 9ου συνεδρίου και του ίδιου του 9ου συνέδριου. Υπάρχουν ζητήματα
που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Παραδείγματος χάρη τα ζητήματα της συλλογικότητας στη λειτουργία του κόμματος σε όλες τις συνθήκες, ο συνδυασμός της παράνομης και νόμιμης δουλειάς, η σημασία της μελέτης, απομείωσης και ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας. Σας ευχαριστώ.